Σοκάρουντα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, τα τελευταία 15 χρόνια στην Κύπρο δολοφονήθηκαν πέραν των 30 γυναικών από τους συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους. Το 2017 από τα περιστατικά οικογενειακής βίας το 89% αφορούσε γυναίκες. Παράλληλα, η τηλεφωνική γραμμή 1440 για θύματα βίας δέχθηκε κατά το 2018 14.404 τηλεφωνήματα και δόθηκε βοήθεια σε 1.440 θύματα βίας, καταγράφοντας αύξηση από το 2017. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις τρεις γυναίκες άνω των 15 ετών υπέστη βία, ενώ το 55% των γυναικών δέχθηκε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της σεξουαλική βία. Μιλώντας στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Ημιλιανίδου ανέφερε πως μέχρι τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας του σπιτιού της γυναίκας και οι δαπάνες που θα απαιτηθούν. Η Ζέτα Ημιλιανίδου πρόσθεσε παράλληλα πως στο συγκεκριμένο χώρο θα βρίσκονται ομάδες ειδικών, ψυχολόγων, αστυνομικών και άλλων, οι οποίες θα επιλαμβάνονται υποθέσεων βίας. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να σπάσουμε τη σιωπή των γυναικών θυμάτων βίας. Να πω ότι το σπίτι της γυναίκας θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο. Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε υπηρεσίες, σε θύματα άντρες, ηλικιωμένους, παιδιά θύματα και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια δεύτερη σκέψη κατά την άποψή μας. Παράλληλα και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Ιωσήφιν Αντωνίου εισηγήθηκε αλλαγή του ονόματος του σπιτιού της γυναίκας, ώστε να μην παραπέμπει μόνο σε γυναίκες.